Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα δείξουμε τα βασικά μας εργαλεία για το πλέξιμο. Είναι ό,τι πρέπει να ξέρετε αν είστε εντελώς αρχάριοι στο πλέξιμο, αν τώρα ξεκινάτε. Φυσικά χρειαζόμαστε βελονάκι. Είναι απαραίτητο για το πλέξιμο, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Έχουμε εδώ το οχτάρι μας. Αυτό εδώ είναι εξάρι. Και αυτό το πλαστικό είναι επίσης εξάρι. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σε σχέση με την υφή, το υλικό. Έχουμε ένα μπαμπού. Αυτό είναι με μεταλλική άκρη και λαβή από πλάστιχο, πλαστικό, λάστιχο. Και αυτό εδώ είναι εξ ολοκλήρου πλαστικό. Προσωπικά με βολεύει καλύτερα αυτό με τη λαβή, τη λαστιχένια. Είναι κάπως πιο ζεστό όταν πλέκουμε. Αλλά πειραματιστείτε και διαλέξτε εσείς ποιο σας βολεύει καλύτερα. Κυρίως έχουν διαφορά στο βάρος. Στο πώς πλέκουν δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Διαλέξτε λοιπόν και πειραματιστείτε για να καταλήξετε σε ποιο σας βολεύει εσάς. Έχουμε επίσης τη βολονίτσα μας, με την οποία κάνουμε τα τελειώματα. Ξέρετε, κρύβουμε το νήμα στο τέλος και της αρχής. Και τα ενδιάμεσα νήματα δεν είναι καθόλου μυτερή. Χρησιμοποιείται και σε πολλά διαφορετικά project, εκτός από το πλέξιμο. Έχει αρκετά μεγάλο άνοιγμα, βλέπετε, για να χωράει το νήμα. Και φυσικά, το ψαλιδάκι μας για να κόβουμε το νήμα μόλις τελειώνουμε. Ας περάσουμε τώρα στα νήματα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά νήματα, πολλές υφές από πολλά διαφορετικά υλικά, πολλές προσμίξεις. Πιο λεπτά, πιο χοντρά. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά λεπτό και είναι κατάλληλο για καλοκαιρινά κυρίως πλεκτά. Είναι 50 γραμμάρια, 150 μέτρα. Είναι για τεσσάρι βελονάκι. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα καλοκαιρινό σάλι, είναι ό,τι πρέπει. Ένα κασκόλ γενικά χρειάζεται περίπου 150-200 γραμμάρια νήματος. Το συγκεκριμένο είναι 50, οπότε θα χρειαστούμε για ένα κασκόλ με τέτοιο νήμα περίπου 3-4 κουβαράκια. Βλέπετε είναι αρκετά λεπτούλη, γι' αυτό και έχει μεγάλη διαφορά από τα γραμμάρια συγκριτικά με το μήκος του. Τεσσάρι βελονάκι όπως είπαμε. Είναι κάπως πιο σκληρό, γιατί έχει μεγάλη ποσότητα από βαμβάκι στα υλικά του. Σχεδόν το μισό είναι βαμβάκι. Βλέπετε είναι 49% βαμβάκι, 46% ακριλικό. Και έχουμε και ένα 5% ακριλικό. Πολυεστέρ, συγγνώμη. Και πάλι θα πειραματιστείτε εννοείται με τα νήματα, τι σας βολεύει να δουλεύετε. Το κόστος είναι επίσης ένας πολύ σοβαρός λόγος να επιλέξετε νήμα. Αλλά θα πρέπει να επιλέξετε και νήμα ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Άλλο νήμα παίρνουμε για κάποιο χειμωνιάτικο πλεκτό, κάποιο σκουφάκι, κάποιο κασκόλ, ζεστό που θέλουμε. Άλλο για ένα αέρινο καλοκαιρινό σάλι ή μια τσάντα. Αυτό ας πούμε είναι πιο κατάλληλο για χειμωνιάτικα πλεκτά. Είναι πιο χοντρό. Δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα βαμβακιού. Είναι πιο απαλό επίσης, πιο μαλακό. Και έχουμε ακόμη ένα διαφορετικό, ακόμη πιο χοντρό νήμα. Εδώ μας προτείνει μια τσαντούλα. Και όπως ξέρετε έχουμε κάνει ήδη βιντεάκια στο κανάλι μας, που είναι με ακόμη πιο χοντρό νήμα από αυτό. Το συγκεκριμένο βλέπετε είναι 250 γραμμάρια, 225 μέτρα. 80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρ. Συγκριτικά με αυτά τα δύο, το ένα είναι πιο λεπτό, όπως είπαμε, αυτό είναι πιο χοντρό και πιο μαλακό. Στα πιο πολλά νήματα, στο κέντρο τους,
βρίσκουμε την άκρη και είναι πιο βολικό να τραβάμε το νήμα από αυτή τη μεριά για να μην ξεμπλέκεται και μπλέκεται περισσότερο και μπερδεύεται το νήμα μας, ενώ το τραβάμε από το κέντρο και είμαστε μια χαρά. Αυτό έχει περισσότερο ακριλικό από τη μαλλί και βλέπετε είναι περίπου το ίδιο, 50 γραμμάρια είναι περίπου 55 μέτρα. Το άλλο που είναι από βαμβάκι είναι 50 γραμμάρια 150 μέτρα, είναι πολύ πιο ελαφρύ. Οπότε επιλέγετε νήμα, όπως είπαμε, ανάλογα με το τι θέλετε να φτιάξετε. Τα χρώματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, εννοείται. Αν θέλετε να φτιάξετε κάτι χειμωνιάτικο ή καλοκαιρινό, την υφή που θέλετε να έχει. Αλλά για να δείξουμε τώρα με το βελονάκι μας που μας προτείνει, εξάρι βελονάκι, προτείνει εξάρι εφτάρι, να δείξουμε πώς κάνουμε την αρχική μας αλυσίδα. Περνάμε το νήμα από τον δείκτη και τον μέσο μας χιαστή, βλέπετε, μέσα στην τρύπουλα που δημιουργείται, τον πόντο αυτό, παίρνουμε νήμα από την πίσω πλευρά με το βελονάκι μας, το περνάμε μπροστά, μέσα από την τρύπα, τραβάμε προς τα πάνω, κρατώντας το νήμα από τη μία άκρη με τα δάχτυλά μας και κάνουμε τον αρχικό μας κόμπο. Τραβάμε μέχρι να δημιουργηθεί, οπ, εδώ η θηλιά στο βελονάκι μας και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αφήνουμε το νήμα της αρχής προς τα κάτω. Αν θέλουμε να είναι πιο μεγάλη η θηλιά ή θέλουμε να αρχίσουμε με μαγικό κύκλο, φυσικά δεν το κλείνουμε τόσο πολύ ή ανοίγουμε ξανά, τραβώντας το κομμάτι του νήματος, το πιο κοντό κομμάτι του νήματος. Το οποίο κομμάτι είναι αυτό που θα κρύψουμε στο τέλος. Και τώρα περνάμε το νήμα ανάμεσα από το μικρό δαχτυλάκι και τον παράμεσο. Το περνάμε πάνω από όλα τα δαχτυλά μας. Κυκλώνουμε το δείκτη. Και στερεώνουμε έτσι το νήμα μας, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς να μπλέκεται το νήμα, χωρίς να τραβάμε, να έχει μια ομαλή ροή. Και να έχουμε τον έλεγχο του νήματος. Παίρνουμε λοιπόν νήμα, το περνάμε μέσα από τη θηλιά που έχει το βελονάκι μας ήδη και έχουμε κάνει το πρώτο μας γαϊτανάκι, το δεύτερο μάλλον και τώρα το τρίτο. Μπορείτε να τα κάνετε λίγο πιο σφιχτά, λίγο πιο σφιχτούς τους πόντους, λίγο πιο ωραίους. Πολύ σφιχτούς δεν έχει νόημα γιατί θα σας δυσκολεύσει πάρα πολύ μετά στο να μπαίνετε στους πόντους να κάνετε όποιο σχέδιο θέλετε να κάνετε. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να έχουμε την αρχική μας αλυσίδα με όσα γαϊτανάκια θέλουμε εμείς. Ανάλογα φυσικά με το τι λέει το σχέδιό μας, το σχέδιο του πλεκτού μας. Νάτε λοιπόν, κάναμε μια αρκετά μακριούτσικη αλυσίδα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα λαιμό με αυτό, λίγο μεγαλύτερη, ή ένα κασκόλ, αρκετά φαρδί. Έτσι πάντως ξεκινάμε τα πλεκτά μας. Τα πιο πολλά. Και είναι το πρώτο βασικό σχέδιο, η πρώτη βασική πλέξη μας, το γαϊτανάκι. Για να κάνουμε μικρές αλυσιδίτσες. Με αυτή την πάρα πολύ απλή πλέξη μπορείτε να κάνετε επίσης πολύ απλά βραχιολάκια.
με όποιον ήμα θέλετε, εδώ δεν χρειάζεται να επιλέξετε ανάλογα με το πλεκτό σας. Επιλέγετε ανάλογα με το τι σας αρέσει. Πιο χοντρό, πιο λεπτό νήμα, από τι είδους υλικό, τι χρώμα φυσικά. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας και να σας βοήθησε στα πρώτα σας βήματα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξτο Μόνο Σου, δημιουργικές ιδέες. Κάντε like στο βιντεάκι μας, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και φυσικά εγγραφείτε στο κανάλι μας. Πάτε το καμπανάκι μόνο για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε εμείς την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!